Στην πλατεία του Φάρου, 5 ερασιτέχνες ερμηνεύτριες εξιστόρησαν την εξέλιξη του γυναικείου ενδύματος τα τελευταία 100 χρόνια στο πλαίσιο της εκστρατείας Fashion Revolution. Σημείο του Fashion Revolution ήταν για μία ακόμη χρονιά το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Η εκστρατεία Who Made My Clothes διοργανώθηκε και φέτος τις 3 τελευταίες ημέρες του Απρίλη σε 4 σημεία της χώρας και σε 95 συνολικά χώρες του κόσμου με τη συμμετοχή σχεδιαστών, ακαδημαϊκών, συγγραφέων, επιχειρηματιών και πολιτικών προσωπικότητων από όλο τον πλανήτη. Στόχος της performance ήταν να δώσει ένα μήνυμα στο κοινό σε σχέση με την μαζική παραγωγή και κατανάλωση ενδυμάτων με έμεσες συνδέσεις στις συνθήκες κατασκευής και δημιουργίας τους. Μόλις παρακολουθήσαμε την τελική δράση του Fashion Evolution για την Αλεξανδρούπολη, ήταν μια ακτιβιστική performance. Ο τίτλος της ήταν unique, μοναδικός, και στόχο είχε να δώσει ένα μήνυμα στο κοινό για την γρήγορη, εύκολη και άμεση μόδα και τι ακριβώς θυσιάζεται στο βωμό της εύκολης και γρήγορης μόδας. Αυτό έγινε μέσα από 5 ερμηνεύτριες, όπου οι πρώτες 4 ήταν εντυμένες με αυθεντικά ρούχα από τη συλλογή του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, και θέλω να ευχαριστήσω κυρία Γιαννακίδου, γιατί μας έχει δώσει αυτά τα ρούχα να τα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινάνε από το 1900, ένα αυθεντικό αστικό κομμάτι, μετά πάμε στη δεκαετία του 30, του 60, του 90 και εν τέλει φτάνουμε στο 2017, φτάνουμε στο σήμερα, όπου εμφανίζεται τελική ερμηνεύτρια φορώντας ένα απλό μπλουζάκι που έχει πάνω ένα μήνυμα ότι είναι η μοναδική. Κάθε χρόνο από τις 24 έως τις 30 Απριλίου πραγματοποιούνται ενημερωτικές δράσεις, εργαστήρια, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και ανοιχτές συζητήσεις. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για ζητήματα όπως οι εργασιακές συνθήκες και οι απολαβές των ανθρώπων που φτιάχνουν τα ρούχα, η παιδική εργασία, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η βιώσιμη μόδα. Κατά την εξέλιξη της performance, βλέπουμε σιγά σιγά οι υπόλοιπες ερμηνεύτριες να μεταμορφώνονται ουσιαστικά σε κλόνους, να γίνονται ακριβώς όπως είναι η πρώτη κοπέλα, δίνοντας έτσι το μήνυμα του πόσο μοναδικά είναι όντως τα ρούχα που έχουμε σήμερα και πόσο η μαζική παραγωγή και κατανάλωση των ρούχων επηρεάζει όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά ίσως και ένα κομμάτι από την ταυτότητά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια που συμμετείχανε, ένα-ένα, είναι η Μαρία, η Ειρήνη, η Ελισάβετ, η Κατερίνα και η Ναΐς. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πρόβες, αλλά και για την πολύ ωραία παράσταση σήμερα.